Ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κορινθίας Βασίλης Σαμαράς, μίλησε για τις αιτήσεις εκπαιδευτικών κλάδων που θα υποβάλλονται στην διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας. Οι ειδικότητες είναι φιλόλογοι, φυσικοί, χημικοί, καθηγητές αγγλικής φιλολογίας που βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους νέους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών γενικής παιδείας έτους 2012-2013. Τέλος, ο κ. Σαμαράς μίλησε για την έγκριση 8 κέντρων ενισχυτικής διδασκαλίας. Πραγματικά σήμερα εκδώσαμε ένα δελτίο τύπου, γιατί είναι εξαιρετικά επίγουσα η προθεσμία υποβολής αυτών των αιτήσεων για σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα. Αφορά αιτήσεις για την ενισχυτική διδασκαλία μέσα από τον πίνακα των αναπληρωτών και μάλιστα για τις συγκεκριμένες 5 ειδικότητες. Είναι οι ειδικότητες των μαθηματικών, των φιλολόγων, των φυσικών, των χημικών και των αγγλικών, της αγγλικής φιλολογίας. Με πρόσφατη υπουργική απόφαση έχουν εγκριθεί για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, για την Κορινθία δηλαδή, 8 κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας στα εξής σημεία. Ένα κέντρο στο 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου για την περιοχή της Κορίνθου, ένα κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Λουτρακίου για το Λουτράκι και την Περαχώρα, ένα κέντρο στην Εμαία, στο Γυμνάσιο της Νεμαίας, ένα κέντρο στο Γυμνάσιο του Σοφικού, ένα κέντρο στο Γυμνάσιο του Κιάτου, για την περιοχή όλη του Κιάτου, ένα κέντρο στο πρώτο γυμνάσιο του Ξυλοκάστρου, ένα στο γυμνάσιο των Καλλιάνων και ένα της Γκούρας. Στην πρόταση που είχαμε κάνει, επιδιώξαμε κυρίως για την περιφέρεια, δηλαδή για τις δύσκολες περιοχές του Σοφικού, των Καλλιάνων και της Γκούρας, να έχουμε ξεχωριστά κέντρα, παρότι είναι πολύ ολιγομελή, εν τούτης να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εκεί όσο γίνεται. Και έτσι λοιπόν αυτά τα 8 κέντρα θα έχουν συνολικά έναν αριθμό τμήματων 128, πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν δηλώσει συμμετοχή γύρω στα 1.100 άτομα. Οι ώρες συνολικά είναι των μαθηματικών ανά εβδομάδα, λέω, 133, των φιλολόγων 112, των φυσικών 36, των χημικών 14 και των αγγλικής φιλολογίας 20. Είχαμε τη δυνατότητα συνολικά να έχουμε 384 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις ειδικότητες. Τελικά καλύπτουμε 315, δηλαδή σχεδόν ένα 78%. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, πιεστικός θα έλεγα, και για τις αιτήσεις και για το πρόγραμμα ως προς την υλοποίησή του. Πιστεύουμε ότι στην επόμενη σχολική χρονιά 2013-2014 θα είναι πολύ πιο νωρίς έτοιμο, ώστε να αρχίσει από την αρχή της χρονιάς και να έχει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έστω και τώρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θα είναι καλό να την εκμεταλλευτούμε.